Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα είναι Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024 και φτιάχνω αυτό το σύντομο βίντεο να πιούμε μαζί ένα φλιντζάνι καφέ και να μιλήσουμε λίγο για το φόβο της ασθένειας και το φόβο του θανάτου με αφορμή τη χθεσινή είδηση πως ο πασίγνωστος Έλληνας ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας έφυγε σε ηλικία 72 ετών μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία. Δεν γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Σούρα, ούτε το έργο του το γνωρίζω, εννοώντας ότι δεν έχω διαβάσει κανένα από τα βιβλία του. Τον γνώριζα μόνο από την τηλεόραση, παρακολουθώντας αποσπασματικά κάποιες τηλεοπτικές τοποθετήσεις του, με τις οποίες κάποτε συμφωνούσα, κάποτε δεν συμφωνούσα. Τα θερμά μου συλλεπιτήρια στους οικείους του γιατρού και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι προσωπικά μαζί του, και σίγουρα είναι στενάχωρο να ακούσω ότι ένα πρόσωπο το οποίο μέχρι πριν από λίγες μέρες φαινόταν εξαιρετικά δραστήριο από τις οθόνες της τηλεοράσεως, να ακούσω ότι ξαφνικά κατέρρευσε η υγεία του και έφυγε από τη ζωή. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα φοβίας σε σχέση με την υγεία τους, άγχος σε σχέση με το αν τους συμβεί κάτι που να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, μπορεί να επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτή την είδηση. Έχω διαβάσει στα social ότι κάποιοι άνθρωποι έγραφαν «Τίποτα δεν είμαστε, τη μια μέρα ζωντανός ο γιατρός, παθιασμένος στα παράθυρα της τηλεόρασης και μετά από λίγες μέρες μαθαίνουμε ότι έφυγε από τη ζωή». Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Από ό,τι κατάλαβα, παρακολουθώντας την ειδησιογραφία, κάποια άρθρα και κάποιες τοποθετήσεις ιατρών, φαίνεται ότι ο Δημήτρης Σούρας είχε κάποια συμπτώματα κάποιες μέρες προτού τον πάνε με το ζόρι οι δικοί του στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι είχε πυρετό κάποιες μέρες, κόπωση, είχε κάποια συμπτώματα τα οποία είναι καμπανάκια για το ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην υγεία του. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν απευθύνθηκε πιο νωρίς στο νοσοκομείο με το οποίο είχε και άμεση σχέση. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι όπως συμβαίνει σε πολλούς ιατρούς, η γνώση γύρω από θέματα υγείας να τους δίνει μία αίσθηση ότι ξέρω τι είναι, γνωρίζω, καταλαβαίνω, δεν χρειάζομαι να πάρω μια δεύτερη γνώμη από κάποιον άλλο ιατρό. Οι ψυχίατροι εννοείται ότι έχουν τελειώσει την ιατρική, αλλά όμως δεν είναι παθολόγοι, δεν είναι καρδιολόγοι, δεν έχουν ειδικότητα που έχει σχέση με τη σωματική υγεία, έχουν φυσικά ειδικότητα που έχει σχέση με τη ψυχική υγεία. Λέω αυτά τα λόγια για να καθησυχάσω όσους έχετε αναστατωθεί από τον παραλληλισμό που αυτόματα κάνει κάποιος με τη δική του ζωή. Δηλαδή έναν άνθρωπο που το βλέπεις τακτικά στην τηλεόραση μπορεί να μην τον γνωρίζεις προσωπικά. Φαντάζομαι αρκετές χιλιάδες άνθρωποι τον γνώριζαν προσωπικά, που τον έβλεπες να ήταν εξωστρεφής, ενεργητικός, παθιασμένος, ζωντανός, με ζωντάνια, να σκέφτεσαι πώς μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να καταλήξει αυτός ο άνθρωπος και να χάσει όχι απλώς την υγεία του, αλλά να χάσει και την ίδια τη ζωή του. Από όσα έχω διαβάσει, καταλαβαίνω ότι ο Μακαρίτης είχε μία υπεραισιοδοξία και μία ανεμελιά, θα έλεγα, σε σχέση με θέματα υγείας. Φαίνεται ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με την υγεία του, κάποιες οσφιαλγίες για τις οποίες έκανε κάποιες ενέσεις, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται πως δεν πήρε το χρόνο του για να αναρρώσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί το έπραξε, ούτε να τον κατακρίνω γι' αυτό. Θέλω όμως να πω ότι όσοι από εμάς έχουμε φοβία ότι μπορεί να πάθουμε μια σοβαρή ασθένεια και να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθούμε με κάτι τόσο σοβαρό και επικίνδυνο για τη ζωή μας όπως η σιψεμία, ότι υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες που μπορούμε να έχουμε υπόψη μας ώστε να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να φτάσει σε αυτό το σημείο. Καταρχάς ο καθένας από εμάς πρέπει να αντιλαμβάνεται την ηλικία του.
εγώ σε λίγους μήνες θα γίνω 50 ετών. Σίγουρα, όσο ενεργητική και να είμαι, όση όρεξη και διάθεση και να έχω για ζωή και δημιουργία, δεν έχω τις σωματικές δυνάμεις που είχα στα 20, στα 30, στα 40. Μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, αναπόφευκτα γυρνάει. Και όταν γερνάμε, σημαίνει ότι το σώμα μας χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση, περισσότερη φροντίδα και περισσότερο νιάξιμο. Να φροντίζουμε και να νοιαζόμαστε το σώμα μας, όπως και τη ψυχή μας. Ένας άνθρωπος που αγαπάει την πνευματικότητα, ένας άνθρωπος που αγαπάει τον ψυχικό, συναισθηματικό, πνευματικό αγώνα, ένας άνθρωπος που ψυχοψάχνεται, δεν γίνεται να παραμελεί το σώμα του και να παραμελεί τη σωματική του υγεία. Η παραμέληση της σωματικής υγείας μπορεί να οφείλεται είτε σε μια υποθαλπούσα κατάθλιψη, δεν μιλάω για το γιατρό, μιλάω γενικώς, δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κατάθλιψη και να μην το αναγνωρίζει και ως αποτέλεσμα της κατάθλιψης να θεωρεί ότι είναι μάταιο να φροντίζει τη σωματική του υγεία. Κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι εργασιομανής, να ασχολείται υπερβολικά με την εργασία του, να έχει τρομερή εξωστρέφεια στην εργασία του και όλες του οι δυνάμεις να οδηγούνται από τον ίδιο στην επίτευξη των εργασιακών του στόχων. Και οι εργασιακοί στόχοι μπορεί να μην έχουν να κάνουν μόνο με την απόκτηση χρημάτων, μπορεί να έχουν να κάνουν και με την απόκτηση κάποιων άλλων αγαθών, όπως είναι η αναγνωρισιμότητα, όπως είναι το να είναι κάποιος relevant, να είναι σχετικός, να είναι στην επικαιρότητα και ούτω καθεξής. Χρειάζεται να ακούμε το σώμα μας, να ακούμε τα σημάδια εκείνα τα οποία μας δείχνουν ότι χρειαζόμαστε φροντίδα και σωματική και ψυχική. Ένα σημάδι είναι η κόπωση. Εάν νιώθουμε κουρασμένοι και χρειάζεται να καταβάλουμε περισσότερη προσπάθεια από ό,τι συνήθως για να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, ας κάνουμε μια παύση, ας παρατηρήσουμε τι νιώθουμε και αν έχουμε συμπτώματα τα οποία είναι συμπτώματα ασθενειών, όπως ο πυρετός για παράδειγμα, να απευθυνθούμε στο γιατρό μας. Επίσης είναι εξαιρετικά καλή ιδέα κανένας από εμάς να μην αμελεί και να μην αποφεύγει να κάνει τις εξετάσεις, τις προληπτικές που χρειάζεται να κάνουμε σήμερα το πρωί κατά κρύβια. Μετά που πήγα τον Νικόλα στο σχολείο, περνώντας έξω από το χημείο εδώ στο χωριό, έβαλα μια νοερή σημείωση να πάρω αργότερα τον προσωπικό μου ιατρό τηλέφωνο και να του ζητήσω να μου γράψει τις χρονιές εξετάσεις, τις εξετάσεις που κάνω κάθε χρόνο για ένα γενικό check-up, τις αιματολογικές κλπ. Χρειάζεται να κάνουμε τις εξετάσεις μας, χρειάζεται αν έχουμε συμπτώματα να απευθυνόμαστε στο γιατρό μας, καλύτερα να απευθυνθείς και να σου πει δεν είναι τίποτα, ξεκουράσου λίγο και θα είσαι καλά, παρά να έχεις κάποια συμπτώματα που να σημαίνουν πρόβλημα υγείας σοβαρό και εσύ να το παραμελήσεις, να το αφήσεις και να πεις δεν είναι τίποτα. Δεν είναι μαγκιά να έχεις πυρετό και να μην απευθύνεσαι στο γιατρό. Δεν είναι μαγκιά να είσαι κομμένος, να είσαι ασθενής και να μην αναζητάς θεραπεία. Φαίνεται πως το πρόβλημα υγείας το οποίο οδήγησε στο θάνατο του Δημήτρη Σούρα θα μπορούσε ίσως να είχε αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αυτή τη στιγμή να βρισκόταν εν ζωή. Παρακολούθησα σήμερα το πρωί μία παρέμβαση που είχε μία ιατρός σε μία τηλεοπτική εκπομπή, η οποία είπε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν πήγαινε πιο νωρίς στο νοσοκομείο ότι σίγουρα δεν θα κατέληγε, γιατί λέει κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα, να είναι εξαντλημένος ο οργανισμός τους, να είναι καταπονημένος και να είναι πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις, μολύνσεις κτλ. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί με την υγεία μας, να ακούμε τι μας λέει το σώμα μας, εάν νιώθουμε κούραση και κόπωση να ξεκουραζόμαστε. Εγώ το περασμένο Σαββατοκύριακο κοιμήθηκα πολλές ώρες γιατί ένιωθα έτσι μια έντονη σωματική κόπωση και κατάλαβα ότι το σώμα μου χρειαζόταν ξεκούραση. Εάν είχα πυρετό θα πήγαινα στο γιατρό. Εάν είχα σημάδια έξαρσης του αυτοάνωσου μου, πάλι θα πήγαινα στο γιατρό.
Χρειάζεται να ακούμε το σώμα μας. Χρειάζεται να δίνουμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να κοιμόμαστε, να χαλαρώνουμε. Ένας άνθρωπος δεν γίνεται να πηγαίνει συνέχεια στο κόκκινο, δηλαδή να έχει συνεχώς εγρήγορση, να είναι συνεχώς με ψηλούς καρδιακούς παλμούς, να είναι συνεχώς σε κατάσταση άγχους. Η παρουσίαση στην τηλεόραση είναι κάτι εξαιρετικά αγχώδες. Είτε το θέλεις είτε όχι, εάν βρίσκεσαι σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, αν περιμένεις να γίνει μια σύνδεση τηλεοπτική, αν συμμετέχεις σε μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, σίγουρα πιέζεσαι. Ειδικά αν είσαι και γιατρός και έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να δώσεις κάποιες γνώμες οι οποίες να είναι βασισμένες στις ιατρικές σου γνώσεις ή να προσφέρεις τέλος πάντων τη συμβολή σου. Νομίζω ότι ο Δημήτρης Σούρας ο Μακαρίτης ζούσε σε μια συνθήκη αν όχι συνεχούς μεγάλης εξωστρεφίας, μεγάλης ενεργητικότητας και ζούσε σαν να ήταν 35-40 ετών, ενώ όσον αφορά στα πόσα πράγματα έκανε καθημερινώς. Και αυτό νομίζω ότι δεν του έδωσε χρόνο για να φουγκραστεί το σώμα του, να καταλάβει ότι χρειάζεται ξεκούραση, ότι χρειάζεται φροντίδα. Λυπάμαι που έφυγε τόσο αδόκητα. Λυπάμαι και δεν λυπάμαι με την έννοια ότι ο ίδιος προσωπικά μπορεί να προτιμούσε έναν τέτοιο θάνατο. Ένα θάνατο όρθιος, δηλαδή να μην είναι πολύ καιρό ασθενής, να είναι λίγες μέρες μόνο ασθενής. Και από ό,τι είδα και για το τελευταίο μήνυμα που άφησε, είπε στην κόρη του από ό,τι διάβασα να γράψει στο λογαριασμό του, σας το διαβάσω ακριβώς ποιο είναι. Είναι ένα μήνυμα που δείχνει ότι ο ίδιος ήταν ευχαριστημένος από τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. 3 θαυμαστικά. Απευθύνομαι σε όλους σας που με αγαπήσατε και σας αγάπησα από άκρη σε άκρη. Εγώ έμαθα, μίλησα και έζησα. Σειρά σας, θα σας ακολουθώ από ψηλά. Αυτό το μήνυμα δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε πλήρης εμπειριών και πλήρης συναισθημάτων. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να ζήσω περισσότερα από 72 χρόνια, αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς, δεν μπορεί να γνωρίζει το μέλλον και να προβλέψει πότε θα έρθει η ώρα του να φύγει. Για όσους έχετε ταυτιστεί και φοβάστε μην τυχόν και πάθετε κάτι παρόμοιο, η δική μου συμβουλή είναι να φουγκράζεστε το σώμα σας, να φουγκράζεστε τα σωματικά συμπτώματα, να δίνετε σημασία όταν νιώθετε κούραση, όταν νιώθετε κατάπτωση, όταν έχετε κάποια συμπτώματα ασθένειας όπως ο πυρετός, να επικοινωνείτε οπωσδήποτε με τον γιατρό σας και η πρόληψη όντως σώζει ζωές. Από μια ψυχολογική οπτική αξίζει τον κόπο να προστατεύουμε μια ζωή η οποία είναι γεμάτη για εμάς και μας ικανοποιεί. Άρα το μήνυμα που θέλω να αφήσω μέσα από το σημερινό βίντεο, είπαμε να πιούμε καφέ και μην... Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι φροντίζουμε να είναι πλήρης η ζωή μας και να είμαστε σε ευδαιμονία και ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας και επειδή μας αρέσει η ζωή μας ακριβώς, φροντίζουμε και την υγεία μας για να ζήσουμε αυτή τη ζωή που μας αρέσει περισσότερο καιρό. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Ξαναλέω συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του ψυχιάτρου Δημήτρη Σούρα που έφυγε χθες από τη ζωή και ζωή σε λόγου μας. Γεια σας.